να στείλω σε όλους τους δημότες τις ευχές μου, τα χρόνια πολλά και να τους ευχηθώ υγεία και ευτυχία. Σκοπός που σας κάλεσα εδώ είναι, έχει δύο σκέλη. Πρώτα-πρώτα θέλω να σας εξηγήσω τους λόγους που με οδήγησαν να μην είμαι πάλι υποψήφιος με την παράταξή μου που με τίμησε και με τον δήμαρχό μας, τον υποψήφιο τώρα δήμαρχο, τον Γιάννη Σμερνιώτη, αλλά θέλω ακόμη να εκφράσω και ένα ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου σε όλους τους δημότες που με στήριξαν πολλά χρόνια με την ψήφο τους. Ξέρετε ότι ήμουν 12 χρόνια για 3 συνεχόμενες τετραετίες δήμαρχος Κορυθίου και ευχαριστώ τους δημότες που με τιμούσαν και μου ανέθεσαν την διακυβέρνηση του Δήμου Κορυθίου. Ευχαριστώ ακόμη και τους δημότες της Τρίπολης και όλους τους άλλους οι οποίοι με τίμησαν τις τελευταίες εκλογές με αρχηγό της παράταξης Νέα Τρίπολη τον Γιάννη τον Σμηνιώτη και με εξέλεξαν δημοτικό σύμβουλο. Εδώ θα μαζί με τις ευχαριστίες στους πολίτες, στους δημότες, θέλω πιο ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το δήμαρχό μας τον Γιάννη τον Σμηνιώτη, ο οποίος με εμπιστεύτηκε και μου ανέθεσε τα καθήκοντα του αντιδημάρχους σε ένα πόστο, θα έλεγα εδώ της Τρίπολης, αρκετά δύσκολο. Όμως με θέληση, με την εμπειρία, με τη βοήθεια του δημάρχου, με τη βοήθεια των άλλων συνεργατών και των δημοτικών συμβούλων της παρατάξεως, έκαναμε, θα έλεγα, ένα πολύ καλό έργο για την Τρίπολη. Και οι τριπολισσότες το ξέρουν. Ο λόγος τώρα που αναγκάστηκα να πάρω αυτή την απόφαση είναι απλός. Είναι καθαρά προσωπικός. Δεν υπήρξε καμία, μα καμία διαφωνία με τον Δήμαρχο, με τον Γιάννη τον Σμηνιώτη. Διότι με λύπη μου είδα κάποια δημοσιεύματα και έλεγαν υπήρξαν διαφωνίες, υπήρχαν διαφορές, υπήρχαν δεν ξέρω κι εγώ. Είναι όλα μυθεύματα, είναι όλα της φαντασίας, φανταστικά. Όχι μόνο δεν υπήρξε καμία διαφορά, όχι μόνο δεν υπήρξε καμία πίκρα με την παράταξή μου τη Νέα Τρίπολη και το δήμαρχο τον Γιάννη τον Σμηνιώτη, αλλά θέλω να σας βεβαιώσω, θέλω να αναγγείλω στους δημότες ότι είμαι ενεργός, ότι μετέχω από αυτή τη θέση, όχι σαν υποψήφιος πια δημοτικός σύμβουλος, μετέχω ενεργά, στηρίζω την παράταξη Νέα Τρίπολη και στηρίζω τον υποψήφιο δήμαρχο τον Γιάννη τον Σμηνιώτη, ο οποίος πιστεύω έχει πολλές ικανότητες, τεχνικές ικανότητες, και μιλάω τώρα με εμπειρία που έχω σαν πρώην δήμαρχος. Έχει τεχνικές ικανότητες, είναι μεγάλο προσόν για έναν δήμαρχο, διότι καλύπτει ένα σκέλος, το τεχνικό σκέλος, τα δημόσια έργα και όλα τα άλλα που έχουν σχέση με αυτό στο Δήμο. Αλλά έχει και μεγάλες διοικητικές ικανότητες που αποδείχθηκε τόσο με την οργάνωση του Δήμου σε ένα νέο κτίριο για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες λειτουργίας, καλύτερες συνθήκες λειτουργίας, καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους, δύο στοιχεία πέρα των άλλων που διαθέτει, τα οποία είναι πολύ βασικά. Και θέλω να πιστεύω, το έργο που έγινε αυτή την τετραετία, τα 3,5 χρόνια, το έργο που προγραμματίζεται με τις μελέτες για να γίνει την επόμενη πενταετία, η αξιοποίηση των χρημάτων, των πόρων, του ΕΣΠΑ, οι μελέτες που έχουν γίνει και γίνονται τώρα, είναι τα στοιχεία που θα δώσουν πάλι τη νίκη στον υποψήφιο δήμαρχο τον Γιάννη τον Σμηνιώτη. Εγώ λοιπόν με την εμπειρία που είχα σαν δήμαρχος, με τα προβλήματα που έζησα και τις εμπειρίες που απέκτησα αυτό το διάστημα εδώ, είμαι πεπισμένος ότι η παράταξη Νέα Τρίπολη με τα ικανά στελέχη που διαθέτει, με τα έμπειρα στελέχη, αλλά πάνω απ' όλα με τον ικανότατο δήμαρχο τον Γιάννη τον Σμηνιώτη, θα φέρει σε πέρα στο έργο που έχει αρχίσει.
Και εγώ δεν μπορώ να λείψω από αυτή την προσπάθεια. Είμαι ενεργός, είμαι μάχημος, όχι όμως υποψήφιος, αλλά στην πρώτη γραμμή, γι' αυτό θα με βλέπετε και κάθε μέρα σε αυτό το γραφείο και στις περιοδίες που θα κάνει ο Δήμαρχος και στις άλλες εκδηλώσεις θα είμαι μαζί του. Η βοήθειά μου, εφόσον και ο Δήμαρχος τη θέλει και πιστεύω διότι το έχουμε συζητήσει τι θέλει, θα είναι δεδομένη. Άρα, μια για πάντα, καμία πικρία, καμία διαφορά, καμία αντιπαλότητα. Είμαι ευχαριστημένος. Έμεινα στην αυτοδιοίκηση 16 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε τη θέση και σε κάποιους νεότερους. Και βλέπω τώρα το ψηφοδέλτιο. Έχει και έμπειρα παλιά στελέχη, αλλά έχει και πολλά νέα στελέχη. Και πρέπει εμείς οι παλιότεροι να παραχωρούμε τη θέση μας στους νεότερους. Και εμείς πάντοτε είμαστε στη διάθεση του Δήμαρχου του Γιάννη του Σμενιώτη σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους δημότες και τους Κορίθιους αλλά και τους Τριπολιτσώτες οι οποίοι με τίμησαν και πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα με κάθε επιτυχία στα καθήκοντα που έχω μέχρι σήμερα φέρει σε πέραση.